ξέρω αν εκεί είναι ο Διονύσης ή όχι. Εγώ λέω μία καλησπέρα και στους δύο από τα μονοπάτια των Γεύσεων για τη χαμηλή πτήση. Δίπλα μου είναι ο Κώστας, μην τον βλέπετε έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ένας, εμείς τον λέμε έναν ήρεμο γίγαντα. Είναι ο σεφ μας και είμαστε στο Άβαλον. Θα ξεκινήσουμε το διαγωνισμό μας για τρίτη φορά, για τρίτη μέρα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν έρθει και άλλοι σεφ από άλλες χώρες. Έχουν έρθει σήμερα 9 Σέρβοι και βεβαίως 3 Τούρκοι και το Αζερμπαϊτζάν. Κώστα, εσύ φιλοξενείς κάποιους εδώ, φιλοξενείς τους Ιταλούς, την ομάδα από την Ιταλία, μαζί με το Σομελιέ. Πού, τι ο Σομελιέ σήμερα θα δοκιμάσει και τα κρασιά από τη Ζάκυνθο και θα μας πει όχι ποιο είναι το καλύτερο, γιατί για μας τα κρασιά όλα είναι καλά, αλλά ποια ποικιλία είναι καλύτερη. Έτσι, ας το ξεχωρίσουμε λίγο, γιατί δυστυχώς οι υγειονομικοί από τη Ζάκυνθο, αυτό που σας είπα και χτες, νομίζουν ότι το δικό τους το κρασί θα πάρει το βραβείο και το άλλο δεν θα πάρει και στεναχωριούνται. Για να μην το πω ανάποδα. Έτσι, οπότε καλό είναι να δοκιμάσουμε τις ποικιλίες. Έχουμε τόσες ποικιλίες καλές στη Ζάκυνθο που καλό θα ήταν να δοκιμάσουμε τις ποικιλίες και όχι τα κρασιά. Κώστα, πες μια καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο του Άβαλον. Η Νατάσα είναι απέναντι. Η κυρία Νατάσα. Με τη σειρά μας και εμείς να υποδεχθούμε τη γιορτή και τον διαγωνισμό. Καλά να περάσουν όλοι, είναι χαρά για μας. Να σου πω κάτι, όλοι καλά θα περάσουν. Εμείς είμαστε αγχωμένοι, εμείς τα τρέχουμε. Δεν πειράζει. Αλλά όλοι οι άλλοι καλά θα περάσουν, να είσαι σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο Κώστας τα είπε όλα. Φύγε Κώστα και άσε με μόνο μου τώρα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, κάνει τη δουλίτσα σου, εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, Νατάσα, θα προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, θα δεις. Ήδη οι σεφ αρχίζουν και τρώνε εκεί. Τι τρώνε. Σήμερα το κύριο συστατικό μας, δηλαδή αυτό που πρέπει να δοκιμάσουμε και να μαγειρέψουμε, είναι το χοιρινό. Στο χοιρινό δηλαδή θα πάμε όλοι. Ο κάθε σεφ τα έχει φτιάξει διαφορετικά και θα δούμε τι έχουν φτιάξει οι σεφ δικοί μας. Ερχόμαστε σε λίγο. Φύγαμε από τα κρασιά από εκεί πάνω, έχουμε έρθει εδώ κάτω, είναι ο φίλος μου ο Αχμέτ από την Τουρκία, το ξέρετε πολύ καλά, σας τον είχα συστήσει, ο οποίος θα μαγειρέψει εδώ μαζί μας το Masterclass. Τι διάλεξε να μαγειρέψει? Πήρε φιλέτο γλώσσας και κοτόπουλο να μαγειρέψει. Θα δούμε τι συνδυασμό θα κάνει, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει, αλλά θα δούμε σε λίγο τι συνδυασμό θα κάνει. Πάω δίπλα μου στον Κώστα, να δω τι θα μαγειρέψει εκείνος. Κώστα μου, χαρά μας που είμαστε εδώ, το σβήνω και σένα αυτό εδώ. Πάνω πολλά. Είμαστε στο Άβαλον, ένας πανέμορφος τόπος, δηλαδή βλέπουμε όλη τη Ζάκυνθο από κάτω. Εσύ τι θα μαγειρέψεις? Γιατί μην ξεχνάς ότι θα μαγειρέψεις μαζί με Τούρκο, έτσι. Okay. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι και καλός φίλος μας. You are my friend. You come from Turkey, but you are my friend. Yes. Τι θα μαγειρέψεις εσύ? Θα παίξουμε μία τηγανιά. Μια τηγανιά. Έχουμε συνηθίσει όλοι οι Έλληνες στο εύκολο το πράγμα. Δηλαδή, τι λέμε, τι θα κάνουμε τώρα, μωρέ, έλα, δεν πάει στο διάλογο. Θα κάνουμε μια τηγανιά. Τι θα βάλουμε, κοτόπουλο? Τι άλλο να βάλουμε μέσα, να ρίξουμε και λίγο αστακό. Έτσι θα το κάνεις. Μη μου φεύγεις, έλα πιο κοντά μου. Θα ρίξουμε χωριάτικο λουκάνικο. Okay. Χωριάτικο λουκάνικο, από εδώ, έτσι. Ωραία. Θα την κάνουμε λίγο πικάντικη. Και με πικάντικη, όταν λες, τι θα με λίγη πάπρικα. Αυτή είναι καυτερή. Αυτή είναι η καυτερή. Εδώ είναι η γλυκιά. Ναι. Και με λίγο γιαουρτί. Οχ, να το. Και δυο σμόγια. Το είπε το σωστό. Τούτος είναι ο σωστός. Γιατί γύρισε και είπε ότι εμείς θα κάνουμε μια τηγανιά, αλλά με γιαούρτι. Πολύ βασικό αυτό. Έτσι λοιπόν, εγώ σας αφήνω και τους δύο. Καλή επιτυχία, good luck. Good luck for Ahmed. And
I want to taste after. Όλα τα είναι με εξιστήριο. Okay. Λοιπόν, Κώστα μου, καλή επιτυχία και στους δύο. Σας αφήνω, δοκιμάστε. Οκ, okay. We can begin. Κάνουμε μια πικάντικη τηγανιά κοτόπουλο. Ωραία. Με ελάχιστο λουκάνικο χωριάτικο. Πολύ ωραία. Με λίγη πάπρικα, με σβησμένη με λίγο ούζο. Ούζο, και... Εμένα μου αρέσουν αυτά. Αν δοκιμάσω, δεν σε κρίνω εγώ, θα σε κρίνουν άλλοι, αλλά λέω να το δοκιμάσω λίγο. Φυσικά. Λοιπόν, τι να πάρω, κοτόπουλο, αυτό είναι κοτόπουλο. Mm-hmm. Δώσε μου λίγο χαρτάκι μόνο, σε παρακαλώ. Ορίστε. Το τυρί βγαίνει πολύ ωραία μέσα. Τι τυρί έβαλες, το πιο. Έβαλε το πιο μέσα. Κώστα μου, πολύ ευχαριστημένος για τους. Και ευχαριστώ. Βλέπω ότι χρησιμοποιείς και γιαούρτι. Βέβαια. Κράτησε το πάνω σου δύο λεπτά. Ένα ωραίο πιάτο. Ασυνήθιστος μπεκρίς με ζέες, γιατί έβαλε σούζο μέσα. Είναι, είναι λίγο μπεκρίς. Εμένα μου ήρθε και η γεύση του ντόπιου μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε το λουκάνικο εδώ, το κοτόπουλο και αυτή η κρέμα που βλέπετε εδώ πέρα, το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν χρειάζεται να είναι κρέμα γαλάκτωση. Κοιτάξτε πόσο πυγμένη ωραία είναι. Είναι γιαούρτι, γιαούρτι. Και δεν έκοψε με το ούζο που έβαλε μέσα. Μπράβο Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Εσύ. Αχμέτ. Yes. Please. Yes, please. What is this? It's chicken with... Bu tavukla ne olduğunu soruyor. Şimdi tavukla bizim Yunanistan'ın sebzeleriyle... Έχει ανοίξει το κοτόπουλο στη μέση, το φιλέτο, όπως βλέπετε. Και έχει γεμίσει μέσα με ζαρζαβατικά. Δηλαδή, ό,τι βρήκε απέναντι, από ρόκα, πιπεριές, καρότα κτλ. Και έφτιαξε ένα πάρα πολύ ωραίο, πώς να το πω, μια γέμιση από λαχανικά. Γιατί λέει ότι και στην Ελλάδα και στην Τουρκία έχουμε αρκετά λαχανικά. Δηλαδή, εγώ θέλω να δοκιμάσω λίγο τη γεύση από το κοτόπουλο. Μην ξεχνάμε ότι ο Αχμέτ πέρσι στο Μπορούμε ήταν μαζί μας και αυτό που έκανε ήταν να μαγειρέψει κάτι όμορφο. Μυρωδιά έχει πάρα πολύ ωραία. White wine. White wine. And yogurt. Το έχει σβήσει με άσπρο κρασί. Yogurt and white wine. Και έχει βάλει και εκείνος, όπως και ο Κώστας δίπλα, γιαούρτι. Αυτή δεν είναι κρέμα, είναι γιαούρτι. Έτσι. Αχμέτ. Fantastic. Fantastic. Yeah. It's very good. You must try that. Thank you very much. Thank you. Thank you.